στα Καραμανλίδικα Του Φάνη. Εδώ είναι το παστουρματζίδικο. Είναι το μικρό εσύ, αλλά το πολύ αυτό που βλέπετε. Είναι από το 1930. Το ξεκίνησε ο Αραβιάν. Εμείς σαν οικογένεια έχουμε μπει ο πατέρας μου από το 1960 και από το 2002 το έχω αναλάβει εγώ. Και το 2014 εξελίξαμε το αλατοπολείο και αναβιώσαμε την παλιά μπακαλοταβέρνα, στο πούμε, ή παστομαγειρίων στα Βυζαντινά χρόνια, που συνδυάζει ένα αλατοπολείο με εστιατόριο, με ζεδοπολείο, ας το πούμε. Και αυτό το χρόνο ξεκινήσαμε κι άλλο ένα κατάστημα στην οδό Ερμού. Είναι σαν μια παραδοσιακή οικοτεχνία, ας το πούμε, που ό,τι προσφέρουμε στον κόσμο σαν εστιατόριο κτλ. Μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί και για το σπίτι του. Η εξειδίκευσή μας είναι στα αλαντικά και στα τυριά, στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα πάντα, από μικρούς παραγωγούς, με εξειδίκευση πιο συγκεκριμένα στον παστουρμά και το σουτζούκι. Οι Καραμανλίδες είναι Έλληνες Καπαδοκίας, οι οποίοι είχαν αποκτήσει την εξής δημορφία, ότι δεν μιλούσαν ελληνικά, αλλά μιλούσαν την τουρκική γλώσσα, με κάποιες ελληνικές λέξεις μέσα, αλλά ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, ελληνικά ονόματα, ελληνικές παραδόσεις, και οι οποίοι έφεραν και τον παστουρμά και το σουτζούκι στην Ελλάδα όπως το ξέρουμε σήμερα. Και υπήρχε και μια άλλη έτσι ιδιομορφία που ήταν, ότι γράφαν την τουρκική γλώσσα με το ελληνικό αλφάβητο. Και όταν έμαθα την ιστορία, γιατί δεν είμαι εγώ Καραμανλής, αλλά ο παραγωγός που μας φτιάχνει τα προϊόντα, τον παστουρμά, το σουτζούκι και τα καβουρμά του κτλ., είναι αυτά τα οικογένειά του, είπα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Βρήκαμε και συνταγές που κάναν. Τα μαντί, το σαγανάκι το καραμαλίδικο, τα παστουρμαδόπιτα καραμαλίδικη, ρεμπιθάδο κτλ. Και τα γνωρίσαμε στον κόσμο ότι ο παστουρμάς είναι τρόπο συντήρηση του κρέατος. Επειδή δεν υπήρχαν ψυγεία και από τα αρχαία χρόνια δεν είχε ένα τρόπο για να συντηρεί το κρέας, ήταν το πάστομά του. Ο παστουρμάς είναι ελληνικό προϊόν, προέρχεται από τα ακροκόλια, τα ακρόπαστα που είχαν από την αρχαία Ελλάδα, ακόμα και από την εποχή του Ομήρου, αναφέρονται δηλαδή σε κείμενα. Στην Θάσου που είναι. Απλά εξελίχθηκε σαν προϊόν σε μουσουλμανικό έδαφος, γι' αυτό και το πήραμε σε αυτή τη μορφή που έχουμε εμείς σήμερα. Το έχουμε από μοσχαρίσιο κρέας, ας το πούμε τώρα. Αλλά φτιάχνεται και από πρόβιο και καμήλα. Φτιάχνεται και καμήλα. Καμήλα δεν είναι το αυθεντικό που λένε όλοι. Είναι το πιο περίεργο που έχει φτιαχτεί, γι' αυτό έχει μείνει και στον κόσμο. Και η λέξη παστουρμάς προέρχεται από το ελληνικό παστό, μάλλον πάστα, που σημαίνει ζύμη. Επικαλύπτω κάποιον κάτι με μια ζύμη. Έξω και τα αλίπαστα, που αναφέρεται συνήθως σε ψάρια, επειδή για να τα συντηρήσουν τα ψάρια τα καλύπταν με αλάτι, με μια ζύμη από αλάτι, έχει επικρατήσει για το παστό ότι είναι κάτι αλμυρό. Και το χαρακτηριστική μυρωδιά του παστουρμά, το μοσχοσίταρο ή τριγωνέλα, ή κοινώς στα τουρκικά το τσιμένι που έχει επικρατήσει, είναι ένα αρωματικό βότανο δημητριακό. Το σουτζούκι είναι ένα λουκάνικο αέρος, αυτό που λέμε. Είναι κάτι μεταξύ λουκάνικο και σαλαμιό αέρος. Γιατί μπορεί να φαγωθεί και σαν σαλάμι, κρυό δηλαδή, κόβω και τρώω, και μπορεί να μαγειρευτεί. Μπορεί να μπει να τσιγαριστεί ελαφρώς, να μπει μέσα σε όσπρια, να μπει μέσα σε πίτες, σε ομελέτες, έχει πολλές χρήσεις. Μας έχει έρθει μόνο σε μοσχάρι ή μοσχάρι με λίγο πρόβιο. Πόσο θα βάλουμε? Και έχει διάφορους τύπους ανάλογα με το πόσο καυτερό είναι, το αδάνο, να το πούμε, που είναι πολύ καυτερό. Το πολίτικο ή το καραμανλίδικο, που είναι ίδια, ας το πούμε, ίδιο προϊόν, απλά αλλάζει το σχήμα του. Το πολίτικο είναι σαν σχήμα πέταλου, καγκάλι το λένε οι Τούρκοι, και το καραμανλίδικο είναι σε πλεξούδες, σε πιο μικρό. Σοκράτους ένα λοιπόν. Η σπεσιαλιτέ μας είναι το μαγαζί εξειδικευμένο, θεματικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι κάποιες γεύσεις που τις βρίσκεις συγκεντρωμένες όλες εκεί, ας το πούμε. Τα μπαστουρμά με τα αυγά, το σαγανάκι το καραμανλίδικο, το σουτζούκι με τα αυγά, ρεβιθάδα με μπαστουρμά. Η φιλοσοφία μας είναι ότι
έρχεσαι και τρως σαν να τρως στο σπίτι σου, από άποψη ποιότητας, από άποψη εξυπηρέτησης. Οι τιμές είναι πολύ καλές, το μαγαζί είναι και εξυπηρετούμε και καταστήματα χοντρικής. Ερμού έψαχνα για ένα, να κάνουμε ένα εργαστήριο για να φτιάχνουμε πιο πολλά πράγματα, γιατί μας ζητούσαν οι πελάτες που τρώγανε να πάρουν σπίτι τους, ας πούμε, ρώσικη ταραμοζαλάτα, τολμαδάκια, επαστρομαδοπιτάκια, μαρμελάδα που φτιάχνουμε το καρότο κτλ. Και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για τον ιδιώτη που θέλει να πάρει σπίτι του για να τα έχει στο τραπέζι του σε αυτή τη μορφή. Και έψαχνα να βρω ένα χώρο, βρήκα αυτό που είναι και ο πιο γνωστός δρόμος στην Ελλάδα. Είναι πιο μεγάλο το ρίσκο βέβαια, αλλά είπα να το προσπαθήσουμε. Τι εκεί κάνουμε και γλυκά, έχουμε πιο πολλά είδη, πιο λίγα καθίσματα, αλλά πιο πολλά είδη, γιατί κάνουμε γλυκά, κάνουμε καζαντιπί. Κάνουμε... Έχεις το φούρνο. Έχουμε, ναι, το φούρνο που κάνουμε τα προσφούρνια, που είναι τα βυζαντινά, στα βυζαντινά χρόνια, τα προσφούρνια ήταν τα ψωμάκια που βγαίνουν από τους πέτριους φούρνους. Δηλαδή το κουλούρι που έχουμε τώρα σαν Θεσσαλονίκη που λένε, προέρχεται από εκεί.